Στην υπόθεση του flyover έχει κυλήσει αρκετό νερό στο βλάκι και πλέον είναι φανερές οι πολλαπλές επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων κατοίκων από την υλοποίηση του έργου με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί. Επιπτώσεις τις οποίες στο Κομμουνιστικό Κόμμα είχαμε αναδείξει έγκαιρα και δυστυχώς επιβιωνόμαστε. Αποκαλύψαμε τον χαρακτήρα όσο και τα σημαντικά προβλήματα που θα δημιουργήσει το συγκεκριμένο έργο ήδη από το 2019. Δεν σιωπήσαμε. Προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε το λαό της πόλης τόσο με ειδικά υλικά και ανακοινώσεις όσο και με τις παρεμβάσεις των εκλεγμένων στο Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ΚΚΕ δεν θυμήθηκε επίσης ξαφνικά την ανάγκη στήριξης των μέσων μαζικής μεταφοράς με σύγχρονο στόλο, σχέδιο ανάπτυξής τους, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν προσλήψεις του επαρκούς και αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Γιατί αυτά για εμάς δεν είναι απλά διακηρύξεις της στιγμής, για να πούμε κάτι, είναι βασικό κομμάτι του προγράμματός μας, αλλά κυρίως τις δράσεις των κομμουνιστών στο κίνημα μαζί με τους εργαζόμενους μέσα από τα σωματεία τους και τις κινητοποιήσεις τους τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον λοιπόν δεν μιλάμε με υποθέσεις αλλά με γεγονότα. Η κατασκευή του λεγόμενου flyover, η οποία προχωρά κατά παραγγελία των επιχειρηματικών ομήλων, έχει δραματικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των εργαζομένων με τον επιπλέον χρόνο που καταναλώνται από και προς τη δουλειά που αποτελεί επίσης τη ουσίας επέκταση του ωραρίου εργασίας. Έχει μεγάλες επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο, αφού αποτελεί ένα έργο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην κοινοπραξία με ΣΔΙΤ, δόσεις, πληρωμές, διαθεσιμότητας για αρκετές δεκαετίες, το οποίο θα προσεγγίσει το 1,5 δις η κατασκευή 380 εκατομμύρια, συντήρηση και διαχείριση σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία δεν διαψεύδονται. Αυτός ο πακτολός χρημάτων είναι η άλλη όψη των πόρων που λείπουν από σχολεία, την υγεία, την πολιτική προστασία. Μάλιστα, το κόστος μπορεί να αυξηθεί κι άλλο σύμφωνα με τις τελικές μελέτες, παράδειγμα του χάρη γεωτεχνικές, αν προκύψουν νέα δεδομένα, ενώ ήδη εγκρίθηκε η πρώτη αποζημίωση στην κοινοπραξία για καθυστερήσει που οφείλονται στο δημόσιο. Για να το πούμε απλά, ένα flyover ισούται με πάνω από μία φορά το κόστος των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη που υπολογίζεται στα 300 εκατομμύρια. Ή αλλιώς ένα flyover ισούται με 80 σύγχρονα σχολεία, γιατί τόσο είναι το κόστος της κατασκευής τους. Άρα όλα είναι θέμα προτεραιότητων και δεν ακούν αυτά. Η μέχρι τώρα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί από τα πρώιμα μόνο έργα, χωρίς να έχουν πλήρη εξέλιξη, λέει ότι σημειώνονται από εργαζόμενους και φορείς μεγάλες καθυστερήσεις και κίνδυνοι στην κίνηση ασθενοφόρων προς τα νοσοκομεία, στα πυροσβεστικά οχήματα, στα απορριμματοφόρα, στα σχολικά κτλ. Ειδικά θέλουμε να σημειώσουμε τον κίνδυνο σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος στην περιφερειακή οδό ή δυσκολία προσέγγισης διασωστικών οχημάτων να είναι καθοριστική και η χώρα μας δεν αντέχει άλλα τέλη. Επιπλέον, έχει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβαλλοντικό επίπεδο, με την ατμοσφαιρική ρήπανση στην πόλη να είναι ήδη αυξημένη, καθότι εκτός των άλλων δεν έχει προηγηθεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση οικολογικής αναπάτησης του ΣΕΙΧΣΟΥ, μέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο. Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η γενική πολιτική και αυτής της κυβέρνησης, σε όσα αφορούν το λαό, είναι το πάμε και όπου βγει. Τα μέτρα ασπιρίνες τελευταία στιγμή, τόσο από την κυβέρνηση και τον κύριο Σταϊκούρα, όσο και από την περιφέρεια και δήμους, απλά το επιβεβαιώνουν. Το να παρουσιάζονται αυτά τα μέτρα ως λύση και ανακούφιση στο πρόβλημα, μόνο ως ανέκδοτο ακούγεται για τους Θεσσαλονικείς. Και θα ήταν τέτοιο αν δεν ήταν επικίνδυνα τα πράγματα, αφού με αφορμή το flyover βάζουν στο στόχο τώρα ακόμη και εργασιακά δικαιώματα γύρωντας μεγάλα ερωτήματα. Δεν μπορεί να περιμένει ο λαός άλλωστε φάρμακο από αυτούς που προκάλεσαν την ασθένεια, γιατί οι συγκεκριμένες διοικήσεις αποτελούνται κατά βάση από στελέχη κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν τη χώρα και έχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από κυβερνήσεις και υπουργεία. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ, αλλά ακόμη και στελέχη της κυβέρνησης, όπως η διοίκηση Τζίτζι Κώστα, παρουσιάζονται ξαφνικά αντιπολιτευόμενοι στο έργο, ξεχνούν ότι συνένεσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υλοποίηση του flyover, ξεχνούν τις τεράστιες ευθύνες τους για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς της περιοχής. Για το γεγονός ότι τόσα χρόνια η πόλη εξυπηρετείται από μια επικίνδυνη και ανεπαρκή περιφερειακή οδό. Ο δικός τους δρόμος ανάπτυξης δημιουργεί τέτοιου χαρακτήρα έργα. Έχει ως κανονικότητα να πληρώνει ο λαός ακόμα και έργα που πολύ απλά δεν υπάρχουν, όπως η υποθαλάσσια αντιρία, καθυστερήσεις σε υπάρχοντα σε απαραίτητα έργα, το μετρό, χαράτσια από διόδια. Όλοι μαζί είναι πολιτικά συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα και τις έλλειψεις σε επίπεδο υποδομών και στην περιοχή μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά από τους δύο πρώτους μήνες εξέλιξης των έργων για το flyover μιλάει καθαρά. Εδώ πλέον που βρισκόμαστε το έργο πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Να μην υλοποιηθεί με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί. Δηλαδή χωρίς μέτρα προετοιμασίας και πραγματικής ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, συνεκτίμηση όλων των επιπτώσεων στην κυκλοφορία, είτε με ΣΔΙΤ που θα χρησιμοποιήσουμε.
Σε περίπτωση ακύρωσης του έργου, καμία αποζημίωση δεν πρέπει να πάρει η κοινοπραξία, γιατί είναι συνυπεύθυνη για το έργο. Όποιος θεωρεί ότι τέτοια έργα, τέτοιες εμβέλειες σχεδιάζονται ερήμη των επιχειρηματικών ομίλων, είναι είτε αφελής, είτε θέλει να θολώσει τα νερά. Εκτός από αυτό, οι μεγάλοι όμιλοι σε όλους τους κλάδους πρέπει να φορολογηθούν και μέσα από αυτή τη φορολογία να χρηματοδοτηθούν Δήμοι, περιφέρεια και απαραίτητα έργα. Οι εργαζόμενοι να απορροφηθούν σε άλλα έργα της κοινοπραξίας με πλήρη δικαιώματα, αλλά και στην ανάπτυξη έργων κρίσιμης υποδομής για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα μπαίνει μπροστά για να ακουστεί δυνατά το καθολικό αίτημα όλου του λαού της περιοχής να αναβαθμιστεί πραγματικά το μεταφορικό έργο του ΑΣΤ με εκατοντάδες οδηγούς και τεχνικούς με σύγχρονα λεωφορεία. Πράγμα που θα μπορούσε άμεσα να υλοποιηθεί αν η κυβερνητική επιλογή δεν ήταν οι συμβάσεις με εργολάβο και το λαό να πληρώνει 30 εκατομμύρια ευρώ κατά έτος. Να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του μετρό παραμερίζοντας συμφέροντα που κερδίζουν από την κάθε καθυστέρηση αλλά και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς και των περιβόητων επεκτάσεων για τις οποίες μας κοροϊδεύουν καθότι δεν έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όλες τις διαδοχικές κυβερνήσεις. Να επαναξεταστούν όλες οι εναλλακτικές για την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής, η οποία είναι απαραίτητη στη βάση επικαιροποιημένων στοιχείων για την κυκλοφορία, την ατμοσφαιρική ρήπανση, την ηχορύπανση, να εκπονηθούν ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές μελέτες με τη συνεργασία του ΑΠΙΘΙΤΑ. Στηρίζουμε λοιπόν τα αιτήματα των σωματείων για μείωση του χρόνου εργασίας 7 ώρων πεντήμερων 35 ώρων με αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Δεν είναι αίτημα άσχετο, γιατί ο χρόνος που δαπανούν οι εργαζόμενοι πίσω από το τιμόνι είναι εκτός των άλλων κλεμμένος ελεύθερος χρόνος από την προσωπική του ζωή και τις οικογένειές τους, που προστίθεται στην ήδη άθλια κατάσταση των ελαστικών ωραρίων και της εντατικοποίησης. Καμία εφαρμογή υποχρεωτικής τηλεεργασίας, αλλαγής ωραρίου στο δημόσιο, αλλαγής λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων, με πρόφαση το flyover που αντικειμενικά θα πάρει μόνιμο χαρακτήρα χωρίς τη συζήτηση βέβαια και συγκατάθεση των αντίστοιχων σωματείων. Όχι στις τριπλές βάρκες με νυχτερινά και Σαββατοκύριακα στην κατασκευή του flyover που τσακίζουν στην κυριολεξία τη ζωή των εργαζομένων και να τηρούνται τα ωράρια φορτοεκφορτώσεων στο ιστορικό κέντρο τη νύχτα. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και όλη η ειδική φόρη στα καύσιμα για εργαζόμενους και μικρούς επαγγελματίες αυτοκινητιστές ως μια ανακούφιση από τη μεγαλύτερη επιβάρηση που προκαλεί η κυκλοφοριακή ασφυξία. Τα παραπάνω θεωρούμε ότι θα κριθούν στους δρόμους του οργανωμένου αγώνα, στον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα με τις οργανώσεις του, τους βουλευτές του, τους περιφερειακούς του δημοτικούς συμβούλους θα δώσει όλες τις δυνάμεις. Καλούμε λοιπόν το λαό της περιοχής να μην συνηθίσουμε την ταλαιπωρία και την υποβάθμιση στις ζωές μας ως κανονικότητα, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες σε ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, μισθούς και εισόδημα, έργα υποδομής. Το παράδειγμα του flyover είναι εμβληματικό τόσο για το χαρακτήρα αυτού του κράτους, όσο και των σχεδιασμών του σε όλα τα ζητήματα. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η καθυστέρηση στη λήψη οποιονδήποτε μέτρων είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μιλάμε για ένα κράτος συνολικά εχθρικό για το λαό, με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων και σχεδιασμών και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ο άνοχος σχεδιασμός, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συγκοινωνιακού σχεδιασμού, η επιλογή να μην στηριχτούν επαρκώς τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι απλά συμπτώματα της ίδιας αιτίας που καταλήγουν να έχουν τον ίδιο παρανομαστή. Σχέδια που πληρώνονται με ακριβό τίμημα για τον λαό, χωρίς να καλύπτουν επαρκώς ή καθόλου τις λαϊκές ανάγκες. Συνολικά λοιπόν από αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, από τα νέα προβλήματα που αναδεικνύονται με την κατασκευή του flyover, βγαίνει το συμπέρασμα ότι απαιτείται ριζικά αλλαγή πορείας για να μπουν σε πρώτο πλάνο οι ζωές των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας που θα επιτρέψουν να σχεδιάζονται ολοκληρωμένα και να υλοποιούνται με το μικρότερο δυνατό κόστος έργα υποδομής με βασικό κριτήριο την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.